είμαστε έτοιμοι να αποκαλύψουμε ποιες παίκτριες είναι αυτές που χάρηκαν όταν η Βρυσιείδα αποχώρησε. Παρότι την αγκάλιασαν, παρότι τη ζητούσαν να πει όχι στην ερώτηση του Γιώργου Λιανού αν θα αποχωρήσει και ο Θελός, αν θέλει να φύγει από το παιχνίδι, παρότι της λέγανε να κάνει υπομονή, έστω και μία εβδομάδα, ότι θα αλλάξουν τα πράγματα. Η ίδια λοιπόν, στο κομμάτι που θα δούμε τώρα, Νίκο μου, το επόμενο κομμάτι της συνέντευξης που έδωσε χθες το Χρήστο Λυσέα, θεωρεί ότι κάποιες παίκτριες χάρηκαν με την αποχώρησή της και απαντάει και στο ενδεχόμενο εάν θα επιστρέψει στο Survivor. Είναι τα πιο σημαντικά, γιατί μια μισή ώρα μιλούσε στο Χρήστο Λυσέα και η Νίκη Λεμονή που το μόντερ, δηλαδή πραγματικά δεν ήξερε τι να πρωτοαφήσει έξω. Ας δούμε λοιπόν αυτό που λες, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η μπηχτή της Βρυσιείδας. Υπήρξε και μεγάλη φόρτιση κατά την αποχώρησή σου και από τους συμπαίκτες σου και από τους αντιπάλους. Δεν το περίμενε κανένας, νομίζω, ότι θα δώσεις έτσι. Ναι. Μια μπαμ και θα φύγεις. Θα πω ναι, ναι. Γιατί οι παίκτες δεν περιμένουν να τα παρατήσω. Γιατί ξέραν και μου λέγανε πόσο δυνατή ήμουν πέρσι και πόσο δυνατή θα είμαι και φέτος. Και δεν ήθελαν καν να με ψηφίσουν. Δεν θέλω να με βγάλουν υποψήφια. Και τους έπιασα έναν και τους είπα: σας παρακαλώ, ψηφίστε με για να φύγω. Δεν είμαι καλά. Και λέει: όχι, δεν σε ψηφίζουμε. Δεν πάει το χέρι μου να σε ψηφίσω και τέτοια. Του λέω: σας παρακαλώ, δεν είμαι καλά. Πιέζομαι. Θέλω να φύγω. Και μου λένε: εντάξει. Αν πιέζεσαι να το κάνω, αλλά δεν θα σε διώξει ο κόσμος, σίγουρα δεν θα φύγεις, έτσι. Λέω, παιδιά, δεν ξέρω αν θα φύγω ή όχι. Μου λέει, σε παρακαλώ, αν σε διώξω, άμα πιστεύεις ότι θα σε διώξει ο κόσμος, δεν σε ψηφίζουμε. Επειδή δεν θα σε διώξω, σε ψηφίζουμε. Και λέω, καλά. Σε λέω, εντάξει. Και δεν το περίμενα να θα απαντήσω ναι στο Λιανό. Πιστεύω να πούνε ότι επειδή ξέρουν πόσο δυνατή είμαι και τι έχω περάσει, όλοι περισσότεροι το ξέρουν, θα με πείσουν να μην φύγω. Η Μελίνα μου λέει, δεν πειράζει, θα τρέχουμε εμείς για σένα. Θεωρείς ότι υπήρξε έστω και ένας που μπορεί να χάρηκε με την αποχώρησή σου την οικειοθελίδα? Ναι, σίγουρα κάποιοι χάρηκαν. Απλά δεν χάρηκε δεν ήταν από την ομάδα μου, ήταν από την αντίπαλη ομάδα. Mm-hmm. Κάποιες γυναίκες χάρηκαν. Σίγουρα όχι η Ευρυδίκη που ήρθε και με αγκάλιασε, ούτε η Ιδαλάκα. Γιατί και η Ιδαλάκα ήρθε και με χαιρέτησε με ένα ύφος ότι πραγματικά κρίμα που φεύγεις. Νομίζω κάποιες χάρηκαν που φεύγω, ότι επιτέλους με ξεφορτώθηκαν, γιατί ξέρω ότι δεν ήμουν εύκολο να με ξεφορτωθούν. Ξέρω ότι έχω το κοινό έξω που έχω, mm-hmm. ότι ήμουν καλή παίκτρια, ότι έχω και το love story, να το πω έτσι, με το Σπύρο, που μας βάλαν σε ζευγάρι και πιστεύανε ότι θα πουλήσουμε σε reality, δεν ξέρω τι πιστεύανε. Πάντως ξέρω ότι ήμουν δύσκολη παίκτρια να με ξεφορτωθούν και ότι τα παράτησα και έφυγα. Οπότε λένε ευτυχώς, γλιτώσαμε, λένε κάποιοι σίγουρα. Και άντρες, όχι μόνο γυναίκες. Γιατί και άντρες μπορούσα να τους απειλήσω τη θέση. Στεναχωρήθηκες εσύ που τελείωσε έτσι τόσο σύντομα το Survivor για σένα και με αυτό τον τρόπο? Στεναχωρήθηκα μόνο και μόνο γιατί δεν τα παρατάω ποτέ. Ποτέ. Mm-hmm. Το έχω αποδείξει. Στεναχωρήθηκα γιατί ένιωσα ότι τα παράτησα και ότι οι άνθρωποι πίστευαν σε μένα. Τους έχω πουλήσει στην ουσία, σε εισαγωγικά. Αλλά ένα χωρί που έφυγα από το Σπύρο. Σίγουρα, ένας χωρισμός και είστε τόσο αγαπημένοι και μαζί συνέχεια, είναι δύσκολος ο αποχωρισμός. Ναι, βέβαια εκεί μέσα το ξέρω πολύ καλά ότι ο Σπύρος δεν με σκέφτεται κάθε μέρα. Δηλαδή ξέρω ότι μέσα στο παιχνίδι ξεχνάς τα πάντα έξω στον κόσμο. Αν έχεις αδέρφια, πιάνει σύντροφο, πιάνει ζωή σου, πιάνει δουλειά σου. Εκεί μέσα είσαι τόσο πολύ focused στο παιχνίδι. Οπότε ξεχνάς τα πάντα. Δεν σου λείπει τίποτα. Σου λείπει μόνο η γονή σου όταν είναι η επικοινωνία. Που λες, είσαι τόσο κοντά τους μιλήσεις. Εκείνοι που σε πιάνουν τα κλαίω, κάνω, ράνω, τους θέλω να μιλήσω, έχω ζωή έξω. Όταν είσαι να παίξει για ασυλία, για επάθλιο φαγητού, σκέφτεσαι μόνο το φαγητό. Σκέφτεσαι μόνο την ασυλία. Οπότε ξέρω ότι ο Σπύρο αυτή τη στιγμή δεν θα λείψω τόσο όσο θα λείψει ο Σπύρο σε μένα. Δεν σκέφτηκες ποτέ να σφίξεις τα δόντια και να πεις ότι θα παραμείνω κι άλλο, όσο αντέξω? Το σκέφτηκα. Το σκέφτηκα και ήθελα να μιλήσω σε κάποιον για να μου δώσει λίγο δύναμη. Αλλά δεν τα κατάφερα. Δεν τα κατάφερα να μιλήσω σε κάποιον που με ξέρει, κάποιον που να μπορεί να μου δώσει λίγο δύναμη. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή. Ήταν στην απέναντι ομάδα. Στην ομάδα μου είχα τη Στέλλα, αλλά η Στέλλα είναι φίλη μου, δεν είναι κάποια που θα μπορεί να με βοηθήσει τόσο πολύ. Η ρεπόρτερ που είχα πέρσι δεν είναι πια, είναι καινούργιες ρεπόρτερ. Δεν είχα κάποιον δικό μου άνθρωπο, τέλος πάντων. Ο Σπύρος ήταν στην άλλη ομάδα. Θα ήταν αλλιώς τα πράγματα αν ο Σπύρος ήταν στη δική σου ομάδα, αν ήσασταν μαζί? Ναι, σίγουρα. Αν ήταν στη δική μου ομάδα ο Σπύρος, θα κοιμόμουν αγκαλιά του κάθε βράδυ, θα με βοηθούσε, θα με ντάντευε στην ουσία.
άνθρωπο, όπως λέει και ο Σπύρος. Αλλά θα του μιλούσα και θα μπορεί να μου κρατούσε λίγο πιο, να μου πει υπομονή πιο καλά. Τώρα να κερδίζει ο Σπύρος και να χαίρεται και εγώ να κλαίω και να πεινάω, μου γύρισε το μυαλό. Δηλαδή, εγώ έλεγα, εγώ πεινάω, Σπύρο, πεινάω. Βασανίζομαι. Εγώ δεν μπορώ να μείνω εδώ. Αν είμαστε στην ίδια ομάδα, θα καταλάβαινα ότι είμαστε και οι δύο πεινασμένοι και οι δύο θα είχε υπομονή ο ένας τον άλλο, κατάλαβες. Ενώ τώρα ο Σπύρος να τρώει και εγώ, όχι, χαίρομαι που τρώει ο Σπύρος. Αλλά εγώ βασανίζομαι. Θέλω να φύγω. Αλλά μπορεί και να παρέμενες αν ήσασταν μαζί με τον Σπύρο. Να έδινες λίγο δύναμη ακόμα, λίγο περιθώριο. Ήταν με τον σύντροφό μου. Δεν ήμουνα. Το Σπύρο δεν τον έβλεπα παρά μόνο στον αγώνα. Τέθηκε ποτέ το ενδεχόμενο να φύγει και εκείνος μαζί σου από το παιχνίδι και για να μην σε αφήσει μόνη έξω. Κάθε τόσο αν γινόταν κάτι πολύ σοβαρό. Δηλαδή, αν κάτι γινόταν όντως σοβαρό έξω, πρέπει να φύγω εγώ, να πάω να βοηθήσω ένα οικογενειακό μου πρόσωπο για κάτι που έχει πάθει, οτιδήποτε, κάτι σοβαρό, θα έρχονταν μαζί μου. Το είχε πει. Ότι αν γίνει αυτό, θα έρθω μαζί σου, αν πρέπει να φύγεις. Αλλά για κάτι που φάσισα μόνη μου, επειδή δεν ήμουν καλά εγώ και δεν μπορούσα να το ζήσω εγώ μόνη μου, δεν θα έρθει. Εφόσον αυτό είναι καλά εκεί και, ήταν, και μπορεί να τα απεξέλθει σε όλο αυτό, γιατί να έρθει. Αν σου δινόταν μια ευκαιρία ακόμα αργότερα να επιστρέψεις στο Survivor, θα το έκανες. Αν μου έρχονταν μια ευκαιρία ακόμα να επιστρέψω στο Survivor και αυτό ήταν μετά από μήνες, δηλαδή αν έμπαινα ή και τώρα, ας πούμε, αν έμπαινα σαν προσθήκη και δεν έμπαινα από την αρχή, θα το έκανα. Γιατί θα είχα προετοιμάσει τον εαυτό μου, το σώμα μου και ψυχολογικά θα ήμουν πιο δυνατή. Μπήκα ξανά στο πιο δύσκολο κομμάτι του Survivor που είναι οι πρώτες μέρες. Οι πρώτες μέρες δεν τις έχει ζήσει ούτε η Σταυρούλα, ούτε η Στέλλα, ούτε ο Στάθης. Τις ζουν τώρα πρώτη φορά. Και πολλοί παίκτες που στο παλιά Survivor μας είπανε, παιδιά, δεν ήμασταν έτσι εμείς. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο που περάσατε πέρσι. Έτσι ήσασταν. Και είμαστε, παιδιά, έτσι ήμασταν. Είναι το πιο δύσκολο Survivor. Θυμίζει το περσινό, αλλά είναι ακόμα πιο δύσκολο. Και κάποιοι παίκτες το έχουν βρει πολύ σκούρα. Εγώ απορώ πως δεν έχουν, τα έχουν παρατήσει και άλλοι παίκτες. Φοβήθηκες όταν ένιωσες ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι το σώμα σου σε εγκαταλείπει, ότι ψυχολογικά δεν είσαι καλά. Φοβήθηκες. Ναι. Φοβήθηκα πάρα πολύ ότι κάτι δεν πάει καλά με μένα. Γι' αυτό και τα παράτησα. Αλλιώς δεν θα το παρατούσα. Έφυγα γιατί έχανα το μυαλό μου. Δηλαδή, σου λέω ότι τον αγώνα που είδατε τώρα, τσακώθηκα με τον Σπύρο, πήγα να τσακωθώ με την άλλη ομάδα, ενευρίασα με την Ασημίνα. Ήμουνα έξαλλη. Φώναζα και ζαλιζόμουν. Τα πόδια μου δεν μπορούσα να τα πάρω να πεπατήσω. Ήμουνα σε πολύ χαλιά κατάσταση. Λέω, παιδιά, άμα κάτσω εδώ, θα τσακωθώ με όλους. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και δεν θέλω να τσακωθώ. Δεν είναι κρίμα επειδή εγώ δεν έχω απομονή να τσακωθώ με τους άλλους ανθρώπους. Δεν μου φταίνε σε κάτι. Υπήρχαν παίκτες με τους οποίους ήρθες κοντά. Με όλη την ομάδα μου. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Η ομάδα μου φέτος ήταν πάρα πολύ ωραία ομάδα. Έχουν χιούμορ, έχουν πολύ πλάκα. Ήμασταν όλοι μαζί συνέχεια. Δεν υπήρχε στιγμή να πω, α, κοίτα, γίνεται ένα πηγαδάκι εδώ, μια κλίκα εκεί. Αυτά ακόμα δεν γινόταν σίγουρα γιατί ήταν η πρώτη εβδομάδα. Mm-hmm. Μετά θα τα δούμε στην πορεία. Ήρθαμε όλοι κοντά. Δεν υπάρχει ένα παίκτη που να μην ήρθατε κοντά. Και με το Περικλή ήρθα κοντά. Ήταν και μου λέει, όταν έφυγα, λέει, τώρα ήμουν μόνο μου. Λέγα μου, δεν έχει μείνει μόνο σου. Σε παρακαλώ, πήρα κοντά στη Στέλλα. Είναι φίλοι μου, θα κάνετε παρέα, αλήθεια σου λέω. Τώρα με ποιου παίκτε πιστεύει ότι ο Σπύρος από την ομάδα του θα έρθει έτσι πιο κοντά και θα κάνει παρέα? Ο Σπύρος έτσι κι αλλιώ είχε παίκτη στην ομάδα του. Δεν έφυγα εγώ για να κάνει με άλλου. Ήταν με το Στάθη σίγουρα. Με το Σάκη έκανε παρέα. Τώρα δεν ξέρουμε ποιου έκανε παρέα άλλο. Με την Ασημίνα, που ήταν πέρσι. Δεν ξέρουμε ποιο θα έρθει κοντά. Αλλά ο Σπύρος είναι πολύ έξυπνο παίκτη. Και πολύ έξυπνο γενικά. Δηλαδή και αυτά που είπε στο συμβούλιο για τον Κώστα, για τη στρατηγική του Κώστα και όλα αυτά. Εγώ χαμογέλασα όταν τα είπε. Λέω, δες τι σκέφτηκε ο γλυκούλης μου. Μπράβο του. Ο Στάθης κάνει παρέα πια με τη Σταυρούλα, γιατί σε είδαμε να σχολιάζεις λίγο το γεγονός ότι έχουν απομακρυνθεί. Η Σταυρούλα τον έχει κάνει λίγο πέρα και εκείνος το έχει καταλάβει. Κάτι έχει συμβεί μεταξύ τους. Πού το σχολιάσαι αυτό? Είπες εσύ συζητώντας με την ομάδα σου, είπες ότι η Σταυρούλα έχει πουλήσει τον Στάθη που έκαναν παρέα και εκείνος δεν θέλει να τη βλέπει. Έχει συμβεί κάτι μεταξύ τους που δεν ξέρουμε? Ναι, έχει συμβεί κάτι μεταξύ τους. Άρα όντως δεν είναι κοντά πια. Όχι. Τώρα, αν θα η Σταυρούλα τον πλησιάσει για στρατηγικούς λόγους, αυτό είναι θέμα της Σταυρούλας. Όπως και θεωρώ ότι ενώθηκαν με την Ασημίνα για να μην βγουν υποψήφιες, για να βγει ο Κώστας. Που δεν μιλάνε μεταξύ τους έξω στην έξω ζωή. Επειδή είχαν υποψιαστεί ότι θα τις ψηφίσουν, ενώθηκαν για να βγει ο Κώστας. Μπουρμπουρ από εδώ, μπουρμπουρ από εκεί. Βγήκε ο Ζαχαροπλάσης, που δεν του άξιζε να βγει υποψήφιος. Mm-hmm.
Οπότε η Σταυρούλα μπορεί να ενωθεί με το Στάθη ή να του κάνει τελικά μάτια, δεν ξέρω τι να του κάνει, για να μείνει στο παιχνίδι. Πάντως, δεν ξέρω τι. Πάντως για τη Σταυρούλα, σε είδαμε να έρχεσαι και σε ρίξει και με τον Τάκη και να ανεβαίνουν λίγο οι τόνοι. Ναι, γιατί είπα την αλήθεια και το Τάκη δεν του άρεσε, μάλλον, γιατί είναι φίλοι του και πριν μπούμε στο παιχνίδι συνωμοτούσαν ήδη για το τι θα κάνουν στο παιχνίδι. Οπότε του έθιξα τη φίλη. Που εγώ πράγματι την αλήθεια. Άρα αυτό δεν ήταν δίκαιο. Τον Τάκη, πώς τον είδες φέτος, έχει αλλάξει, γιατί έχετε και προηγούμενα το περσινό Survivor. Όχι, ο Τάκης δεν έχει αλλάξει και σε λίγο καιρό θα τον ψηφίσουν. 100%. Ο Τάκης δεν έχει αλλάξει. Μερικές φορές δεν μπορεί να κρατήσει τον εαυτό του. Και η Εύη ήταν έτοιμη να τον ψηφίσει. Και της είπα, άμα θες να το κάνεις, κάντο. Αλλά εγώ σου είπα να με ψηφίσεις. Και μου λέει, θα το σκεφτώ. Δεν ξέρω τελικά τι έκανε, νομίζω με ψήφισε. Αλλά ήθελε τον Τάκη να ψηφίσει για το χαρακτήρα του. Και σιγά σιγά θα το κάνουν και θα το κάνουν μια στιγμή που θα βρουν την ευκαιρία ώστε να το διώξουν κιόλας, γιατί ο χαρακτήρας του είναι πολύ έντονο. Ο Τάκης λόγω χαρακτήρα θα φύγει, όχι λόγω αγωνιστικότητας. Πιστεύεις ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα για να πέσουν οι μάσκες στο Survivor? Θα σου έλεγα ναι, αλλά φέτος με το ότι έχουμε τρεις ασυλίες δεν είναι νωρίς. Θα πέσουνε. Με αυτή την αποχώρηση ουσιαστικά μπορεί και να έσωσε τον Καραγκούνια. Η Βρυσίδα. Από υποψηφιότητα. Από υποψηφιότητα. Είπε, γιατί... Και μπορεί και να έφευγε, γιατί έχει και μία συμπεριφορά, παρότι είναι εξαιρετικός παίκτης, αλλά το υπόλοιπο είναι όμως αριστικό. Αμφισβητείται. Γιατί χθες είχαμε και το φίλο του καλεσμένο. Ακούμε και τον Μπόγδανο που λέει συνέχεια ότι είναι ένα πολύ καλό παιδί, αλλά δεν μπορεί να διαχειριστεί το θυμικό του. Ποιες είναι οι παίκτριες, Νίκο μου, που δεν τη θέλανε και χάρηκαν? Ουσιαστικά, τις παίκτριες, για τις παίκτες που είπε καλά λόγια, τέλος πάντων, είναι τα κορίτσια που είναι και στην άλλη ομάδα. Ότι την αγκάλιασε η Ευρυδίκη, την αγκάλιασε η Δαλάκα. Άρα κανένα από τα κορίτσια της δικής της ομάδας και ειδικά από ό,τι καταλάβαμε τη Στέλλα, δεν τις πολύ θέλει και δεν την πολύ θέλουν. Γιατί είναι η Μελίνα Μεταξά, η Καρολίνα, η Μαριαλένα. Θέλω να μου πεις ποιες είναι στην άλλη ομάδα, πέραν από τη Δαλάκα, εκτός της Δαλάκα και της Εύης. Στην άλλη ομάδα, σου διασκεφτεί. Και της Ευρυδίκης. Η Ελένη Χαμπέρη, η Αφροδίτη, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, είναι η Σταυρούλα. Η Σταυρούλα, την οποία την ανέφερε. Είναι η Μίνα. Και η Ασημίνα. Γιατί μετά ανέλησε λίγο τη συμπεριφορά και της Σταυρούλας και της Ασημίνας. Πώς την είδες, αγαπημένη μου? Τη βλέπω λίγο σε σύγχυση ακόμα. Δηλαδή, αυτά που λέει, πολλά από αυτά που λέει είναι σωστά. Την καταλαβαίνω. Κάποια πράγματα που λέει... Δηλαδή, λέει ότι αν είχε τον Σπύρο στην ομάδα θα έμενε παραπάνω. Και εγώ αν είχα σουβλάκια θα έμενα παραπάνω. Άλλωστε αν είχε... σοκολάτες θα μείνει παραπάνω. Δηλαδή, ξέρεις που πας, δεν είναι η πρώτη φορά. Ναι, αυτοαναιρείται σε κάποια σημεία. Εντάξει, είχε τη δυνατότητα της επιλογής, γιατί μπορεί να μην τους χώριζε η παραγωγή. Μα είναι εντάξει, δηλαδή κάνει μια νιάουσα κεραμίδια. Ήταν και πιο δυσαρεστημένοι όταν τους χωρίσαν.